Μικρήαν παιδιά δεν πρέπει τηλεόραση που λέει παίζουν βλέπουν. Με είπε ο πατέρας μου Φίλιππας να μην βλέπω ποτέ τηλεόραση γιατί δεν γίνω κεφάλα σαν το βουκεφάλα. Τώρα με πλήσει εγκεφάλαιο από τις τηλεοράσεις. Το λέω εγώ Αλέξανδρος Ομέγκας Τσάνελ. Απίστευτα και ελληνικά. Σιγά τα αυγά. Ελλάδα ωραία χώρα ζήν. Όλοι μαζί. Δεν είναι, δεν μπορεί. Ποιος θα, άλλος μπορεί. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είναι γνωστό ότι όνειρο όλων μας είναι κάποτε να γίνουμε πλούσιοι. Γι' αυτό το λόγο άλλοι γίνονται πολιτικοί, άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι επιχειρηματίες και άλλοι χύνουν τον τίμιο υδρότα τους στα ανήλια αγαπροπαντζίδικα, ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρουν το σωστό συνδυασμό του λότου. Εμείς όμως σήμερα εδώ θα σας δείξουμε ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο πλουτισμού. Θα ακούσατε βεβαίως ότι όποιος συλλαμβάνεται χωρίς απόδειξη αγοράς θα τιμωρείται με 100.000 δραχμές. Για προσέξτε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δεν έχετε. Ναι, γεια σας κυρία μου, καλημέρα σας. Α, καλημέρα σας. Ναι, το σακάκι αυτό δικό σας είναι? Το σακάκι? Ναι. Είναι δικό μου, γιατί? Φαίνεται σαν δικό σας πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραίο σακάκι, ναι. Σαν δικό μου είναι? Ναι, ναι, σαν δικό σας. Δικό μου είναι, γιατί πάνω από σαν δικό μου. Α, ναι, ναι, καλά δικό σας. Δεν μου λέτε, δικό μου είναι, βέβαια. Είναι ακριβό αυτό, ε. Τι θέλετε κύριε, γιατί με ρωτάτε τώρα? Κοιτάξτε, είμαστε από την υπηρεσία ελέγχου αποδείξεων. Καταλάβατε, γι' αυτό ρωτάω. Κάνουμε την υπηρεσία αυτή, είμαστε σοβαρή υπηρεσία, κάνουμε κάποια έρευνα, κάποιον έλεγχο. Ναι, λοιπόν. Αυτό σακάκι. Πόσο κάνει αυτό? Το σακάκι πόσο κάνει? Ναι. Πού να θυμάμαι πόσο κάνει το σακάκι? Γιατί κυρία μου, πότε το πήρατε το σακάκι? Στο σακάκι? Ναι. Περσινό είναι, γιατί? Περσινό, δεν σας έκοψε απόδειξη αυτός που το αγόρασε. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, πόσο έκανε αυτό το σακάκι? Λοιπόν, πού να θυμάμαι κύριε, πέρσι μου κόψανε απόδειξη. Αν θυμάμαι τώρα φέτος πόσο έκανε που μου κόψανε πέρσι απόδειξη. Δεν έχετε απόδειξη. Μα συγγνώμη κύριε, να έχω απόδειξη τώρα μαζί μου, ναι, από πέρσι εννοείται κύριε. Για ψαχτείτε και βεβαίως κύριε. Μα γιατί δηλαδή το παίρνω το σακάκι και το πετάμε την απόδειξη που ξέρετε ότι υπάρχει νόμος με τις αποδείξεις που κατάλαβα. Μα σας παρακαλώ ξέρω, κύριε. Κύριε για τον νόμο, τις κρατάω τις αποδείξεις. Σας παρακαλώ, τις κρατάω εγώ τις αποδείξεις. Είμαι νομοταγής κύριε. Νομοταγής, αλλά φέρετε, πήρατε το σακάκι, φέρετε το σακάκι, ωραίο ότι είναι δικό σας. Σας πηγαίνει, αλλά δεν έχετε την απόδειξη. Ευχαριστώ κύριε που μου πηγαίνει, αλλά ναι, το θέμα είναι άλλο εγώ σας εξηγώ. Εγώ σας είπα ότι την απόδειξη μου την έδωσε ο κύριος πέρσι που, ναι, που μου το έκοψε, δηλαδή που μου το αγόρασε. Εντάξει, αυτό, την πήρα, ναι, την απόδειξη. Μόνο που την απόδειξη σας λέω, σε ένα χρόνο μέσα μπορώ να θυμηθώ γιατί αυτή τη στιγμή ψάχνω τώρα να βρω που την, σας έχω, δεν την έχω μαζί μου. Σας καταλαβαίνω, αλλά. Δεν την έχω μαζί μου την κοιτάξτε απόδειξη. Κάτι, αυτό έχει, ναι, 100.000 δραχμές πρόστιμο, παρακαλώ πάρτε. 100.000 δραχμές? Ναι, 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 δεν έχετε απόδειξη, αυτό είναι φοροδιαφυγή. Το κράτος χάνει, καταλαβαίνετε όλοι φοροδιαφεύγετε, οι Έλληνες, τι θα κάνει το κράτος, πώς θα επιβιώσει. Δηλαδή έτσι θα ανταποκριθούμε στο πνεύμα του Μαάστριχ. Δηλαδή με αυτή τη φοροδιαφυγή, στους φοροδιαφεύγοντες. Δηλαδή, παρακαλώ. Με 100.000 δραχμές, πού να τις βρω κύριε μου 100.000? Για ψαχτείτε, τι έχετε. Κοιτάξτε κύριε, τι έχετε. Μα εγώ την απόδειξη σας είπα ότι πέρσι την είχα. Ναι, τι λεφτά έχετε κύριε, τώρα το πρόστιμο το κόψαμε εμπασχετός. Τι λεφτά. Νομίζω ότι δεν με πιστεύετε, δηλαδή δεν με πιστεύετε ότι είχα πάρει την απόδειξη εγώ. Και αυτά όλα εδώ το μεταξωτό αυτό τι είναι. Πού κάνεις είναι αυτό, δηλαδή. Όλα περσινά είναι αυτά. Φυσικός είναι αυτό. Περσινά είναι. Ωραία, φέρτε. Από πρόπερσι. Μαζεύτε κύριε τι λεφτά έχετε. Μάλιστα κύριε, μη φωνάτε. Εδώ δεν μπορώ να κάνω, εκτελώ υπηρεσία, καθυστερείτε την υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι εγώ κύριε. Δηλαδή για το Θεαθήνα νομίζετε ότι. Μα εγώ δεν σας είπα κύριε μου για το Θεαθήνα. Ωραία, τι λεφτά έχετε κύριε. Τι λεφτά δεν είναι, 100.000 πώς δεν είναι, σας το λέω. Ωραία, πόσα έχετε κύριε μου. Και αυτά μην νομίζετε είναι για το να πληρώσω το φως. Δεν έχω, δεν είναι. Ωραία, πόσα είναι κύριε. Είναι 38.600. Και τα ψηλά, και τα άλλα. Ναι, 38.650. 38.650. 650, ωραία, εντάξει κύριε. Τώρα που το υπολογίζω για να είμαι ειλικρινής. Το σακάκι με 38.650 μόνο το σακάκι. Να σας δώσω το κίτρινο. Τόσο πάει. Ναι. Το σακάκι 38. Γιατί για τα άλλα σας είπα είχατε ήταν άλλα δώρα, είναι άλλα κλπ. Ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι όμως. Ναι. Τώρα επειδή και εσείς μου δώσετε λιγότερα από ό,τι πρέπει. Ναι. Δεν μπορώ να σας δώσω απόδειξη. Καταλάβετε. Α, ναι. Φου δεν μου κόβετε απόδειξη, γιατί μου κόψατε από τη. Βέβαια, γιατί και εγώ τώρα γλιτώνω, ας πούμε, δηλαδή αρκετά λεφτά από τις 100.000 μέχρι τις 38. Ναι. Γλιτώνω είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι ποσό. Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, δηλαδή, εντάξει. Χίλια ευχαριστώ, αυτό που κάνατε για μένα δεν το ξεχάσω. Και να σας δώσω και κάτι σας ακόμα. Ευχαριστώ, ναι. Σπίτι δεν ξέρω πώς θα πάω. Ξέρετε, να σας δώσω τα 650. Α, ναι, να μου δώσετε. Πάρτε τα 650 για να μπορέσετε να. Δηλαδή, κύριε μου, δηλαδή την καλοσύνη που μου κάνετε. Ναι. Εντάξει. Ειλικρινά. Εντάξει κύριε, εντάξει. Μην δεν το ξεχνάω. Είναι. Εντάξει, δεν είμαστε μεγάλη. Μεγάλη καλοσύνη, φίλε στα χέρια. Εντάξει κύριε, εντάξει. Πηγαίνετε, εντάξει. Ευχαριστώ γιατί είναι λίγοι άνθρωποι σαν εσάς βρίσκονται. Να μου δώσετε δηλαδή και το υστέρημά σας, ναι, ακόμα και να. Μπράβο, ευχαριστώ. Και είσαστε και της υπηρεσίας που μπορούσα. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, γεια σας. Α, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Ναι, πέστε μου. Αυτά τα κρατάω πάντα. Ναι, αυτά εντάξει. Σίγουρα, ναι. Έχετε απόδειξη για το σακάκι, τώρα πέστε μου αλήθεια. Όχι, να σας ορκίζουμε, στο σταυρό που σας κάνω, δεν θα σας είχα δώσει απόδειξη.
σε εσάς τώρα εμείς είμαστε πλέον άνθρωποι, τα λέμε μεταξύ μας. Ναι, κυρία μου. Συμφερθήκατε τόσο καλά. Ναι, αλλά. Δεν σας την έδινε. Και αν πιο κάτω σας πιάσει κάποιος συνάδελφος και σας πάρει το σακάκι και αυτό και σας δημιουργήσει πρόβλημα, δώστε μου την απόδειξη. Δεν έχει βάλει 100.000, σας καταλαβαίνω. Άλλο σαν εσάς, δηλαδή να είναι παρακάτω. Ένα θα μου πει σταμάτα. Ναι. Φέρε την απόδειξη, δεν έχω απόδειξη. Ναι, 100.000 πρόστιμο. Καταλάβατε, είναι πρόβλημα. Καταλάβατε. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι. Τότε καλύτερα να μην πάω πουθενά να φύγω. Όχι, όχι, όχι. Ωραίο. Ναι. Έχω μια πολύ ωραία λύση. Α, έχετε. Ναι. 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 Το σακάκι να το πάρω εγώ να το έχω να μην δείτε. Καταλάβετε, μην καταλάβετε. Και να αναλάβετε εσείς αυτή την ευθύνη, ναι, για μένα. Το σακάκι, δεν βάριεσαι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, τέτοιοι άνθρωποι σαν εσάς δεν ξέρω. Δηλαδή, αν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι να αυτοθυσιαστούν. Ναι, ναι, κύριε. Με κίνδυνο δηλαδή να σας πιάσουν για τίποτα συνεργάτη ενός παρανόμου που βρέθηκα εγώ, εν αγνία μου. Εντάξει, κύριε. Γιατί εγώ παρανόμησα, το ομολογώ. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή παίρνετε με τρομερό ρίσκο. Εντάξει. Χίλια ευχαριστώ δηλαδή. Να είστε, πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και για τα λεφτά που μου δώσατε και για το σακάκι που μου πήρατε. Δηλαδή, χίλια ευχαριστώ. Μα να ζήσετε. Τι ελληνικό. Ελληνικό σακάκι αφορέσουν. Δεν βαριέσαι μόνο για κάθε μέρα. Δεν βαριέσαι.